Υψηλή προσκεκλημένη, αγαπητοί συντοπίτες, φίλοι και επισκέπτες του χωριού μας. Είναι μεγάλη μας τιμή και χαρά που συναντιόμαστε απόψε εδώ, στη φιλόξενη πλατεία του χωριού μας, για 12η φορά, πιστή στο ετήσιο ραντεβού μας. Είμαστε έτοιμοι, γεμάτη διάθεση για χορό και γλέτη, αλλά παράλληλα και για να τιμήσουμε την παράδοση, να τη μεταλαμπαδεύσουμε στη νέα γενιά, ενδυναμώνοντας τις μεταξύ μας σχέσεις. Με ιδιαίτερη λοιπόν χαρά σας καλωσορίζουμε στο 12ο αντάμωμα με την παράδοση και τον πολιτισμό. Ευχόμαστε να περάσετε καλά σε αυτό το ταξίδι του πολιτισμού, της φιλίας και της παράδοσης, της συνεργασίας, της ομαδικότητας και της κοινωνικής συνοχής. Θα ήταν σημαντική παράληψη να μην αναφερθούμε και να μην τονίσουμε την πολύτιμη ηθική συμπαράσταση και έμπρακτη υλική αρρωγή που προσέφεραν θεσμικοί παράγοντες, ιδιώτες, χορηγοί και δωροθέτες, αλλά και ανώνυμοι κάτοικοι του χωριού μας. Στο πλαίσιο αυτό ευχαριστούμε θερμά την Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων και προσωπικά την Αντιπεριφερειάρχη κυρία Χρύσα Ντιντή, διότι η εκδήλωσή μας φέτος τελεί υπό την αιγίδα αυτής. Ευχαριστούμε το Δήμο Φαρκαδόνας για την υποστήριξή του σε κάθε μας εκδήλωση. Στο σημείο αυτό παρακαλώ τον Πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Κρίνης να απευθύνει ένα χαιρετισμό, ένα σύντομο χαιρετισμό. Καλησπέρα σε όλους. Να καλωσορίσουμε πρώτα τους ξενιτεμένους μας που ήρθαν είτε από κοντά είτε από μακριά και ξέρω ότι περιμένουν πώς και πώς να έρθει ο Αύγουστος, να έρθει το τελευταίο Σάββατο πριν το 15 Αύγουστο για να έρθουν εδώ στην πλατεία του χωριού μας, να γλεντήσουμε και να διασκεδάσουμε όλοι μαζί. Παράληψή μας να ήταν να μην ευχαριστήσουμε πριν από 14 και για βάσο χρόνια. Πριν από 13 χρόνια, γιατί μεσολάβησε και ο κορονοϊός και δεν έγιναν εκδηλώσεις, αυτό που ξεκίνησε μια παρέα παιδιών, την αναβίωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Κρίνης, οι οποίοι στη συνέχεια διοργάνωσαν και το αντάμωμα και διάφορες δράσεις που κάνουν όλη τη χρονιά, να καταφέρουν να ενώσουν και να είναι σήμερα μια αφορμή να έρχεται όλο το χωριό στην πλατεία μας να διασκεδάζει, να περνάει καλά, να γνωρίζονται οι νέοι και οι παλαιότεροι μεταξύ τους και να αποτελεί αυτό το πράγμα μια καλή αφορμή έτσι ώστε να βρισκόμαστε όλοι μαζί. Από την πλευρά μας, ως Δήμος και προσωπικά ως Πρόεδρος, είμαι συνέχεια συμπαραστάτης σε ό,τι θέλει ο Σύλλογος και οτιδήποτε προκύψει. Είμαστε σε συνεργασία και πιστεύω ότι θα πάμε καλά και θα πάμε καλύτερα στο μέλλον. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Θέλω να πω συγχαρητήρια στα παιδιά που κατάφεραν και εισήλθαν στις σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, παρόλο ότι ήταν πολύ δύσκολη η προσπάθειά τους και δεν ξέρω τι να πω. Αυτό. Λοιπόν, και τι να πούμε. Να πω και κάτι άλλο. Η κοινότητα Κρίνης αύριο διοργανώνει μια μικρή εκδήλωση για τους μικρούς μας φίλους εδώ στην πλατεία του χωριού. Όσοι θέλετε και από διπλανά χωριά είστε εδώ, αλλά και τα παιδιά του χωριού μας, ελεύθερα, 7.30 ώρα το απόγευμα, εδώ στην πλατεία. Σας ευχαριστώ πολύ. Και του χρόνου να είμαστε καλά, να τα μόνουμε και κάθε χρονιά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο της τοπικής κοινότητάς μας και τον παρακαλούμε πάντα να είναι αρρωγός μας, αρρωγός του σύλλογό μας. Στο σημείο αυτό, να σας διαβάσω μια επιστολή που μας έστειλε ο βουλευτής κύριος Θανάσης Λιούτας. Αγαπητές φίλες και φίλοι, θα ήθελα από καρδιάς με την παρούσα επιστολή να σας ευχαριστήσω για την τιμητική σας πρόσκληση, καθώς και να σας συγχαρώ όλες και όλες για τη διοργάνωση της εκδήλωσής μας. Σας εύχομαι καλή επιτυχία και να περάσετε όλες και όλοι πολύ όμορφα. Λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων δεν κατέστη δυστυχώς εφικτό να βρίσκουμε απόψε μαζί σας. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο βουλευτή.